Χωριανοί συνδημότες, εκπρόσωποι συλλόγων, καλωσορίσατε και στη φετινή εκδήλωση της μεικτής χοροδίας του χωριού μας και σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Με τη βοήθεια και το μεράκι του καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Σταμάτη Κουντουζή, φτάσαμε ως εδώ και επιθυμούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια αυτή η εκδήλωση να καθιερωθεί, να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο ένας νέος κύκλος τραγουδιών από τον ανεξάντλητο θησαυρό της μουσικής παράδοσης του τόπου μας να γίνεται αφορμή για ουσιαστική ψυχαγωγία των κατοίκων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής. Για να πετύχουμε όμως σε αυτό, χρειάζονται και άλλοι να πλαισιώσουν τη χοροδία μας. Όλος ο κύκλος της ζωής περνά μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Νανουρίσματα, ταχταρίσματα, τραγούδια του γάμου, της ξενιθιάς, της δουλειάς, της αγάπης, μυρολόγια. Εκφράζονται μέσα σε αυτό οι αγώνες, οι πόθοι, τα βάσανα και οι χαρές, οι δύσκολες στιγμές του λαού μας, αλλά και ο ηρωισμός και η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του. Η δημοτική ποίηση μαζί με τα παραμύθια, τις παραδόσεις, τις παροιμίες και τα γνωμικά, τα έθιμα του κάθε τόπου, στάθηκε το κυριότερο μέσο μόρφωσης των απλών ανθρώπων της δουλειάς και του μόχθου, που δεν είχαν τρόπο να μορφωθούν και διατήρησε ζωηρή την ιστορική τους συνείδηση. Έχουμε χρέος αυτό το θησαυρό να τον διαφυλάξουμε και να τον παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές, σε πείσμα όσων επιθυμούν να δουν τον πολιτισμό μας να χάνεται. Ευχαριστούμε τον Δήμο Τανάγρας για την κάλυψη των εξόδων της ορχήστρας, την Νατάσα Κόλια και τα παιδιά του χορευτικού, τη Φώτη Στεργίου και την Κεραμοδομία ΕΠΕ για τα νερά που πρόσφερε, τη Βασιλική Μπούμπα για την επιμέλεια της αφίσας, την ορχήστρα μας, τον πατέρα Ιωάννη Οικονομίδη, τον Άγγελο Κυριάκο και τον Δημήτρη Ζαχαρή. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον δάσκαλό μας για την αμέριστη συμπαράσταση και την αγάπη του για τη λαϊκή παράδοση. Γέννημα θρέμα ο ίδιος δεύτερης γενιάς μικρασιατών, των οποίων οι παππούδες και οι γονείς βίωσαν το διωγμό από τη γη που τους γέννησε, που βάλισαν στη νέα πατρίδα μέσα στην καρδιά τους όλο το μικρασιατικό πολιτισμό και έβαλαν τη λαμπρή σφραγίδα τους στη νεότερη Ελλάδα. Κλείνω με ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη του αείμνηστου Γιώργου Παπασιδέρη λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή.